Με τα νέα έκτακτα μέτρα να έχουν μπει σε ισχύ από το πρωί, η κυβέρνηση εξετάζει επιπλέον περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους. Ενώ μετά την πρωτοχρονιά αναμένεται να ανακοινώσει ότι όσοι δεν έχουν κάνει τρίτη δόση 7 μήνες μετά τη δεύτερη θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι. Την ίδια ώρα εξετάζεται επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και για τις ηλικίες άνω των 50 ή ακόμη και άνω των 40 ετών. Είναι όμως κάτι το οποίο εξετάζεται και κυρίως εξετάζεται συνδυαστικά με δύο παράγοντες. Έναν παράγοντα την επιτυχία του άνω των 60 και έναν δεύτερο παράγοντα την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλα δείχνουν ότι το τσουνάμι της Όμικρον δεν θα σταματήσει στα περίπου 29.000 κρούσματα που καταγράφηκαν χθες και οι ειδικοί δεν αποκλείουν το επόμενο διάστημα να αγγίξουν ακόμη και τις 100.000. Τίποτα δεν αποκλείεται όμως. Είδατε ότι διαψεύτηκαν ακόμα και αυτοί που ήταν επιθετικοί με τα νούμερα. Δηλαδή άνθρωποι που λέγανε για 10 και 15.000, τώρα βλέπετε ότι έχουμε 30.000 και πιθανότατα αυτό θα αυξηθεί. Από σήμερα στις 6 το πρωί τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν χωρίς μουσική και κλείνουν τα μεσάνυχτα. Απαγορεύονται οι όρθιοι πελάτες και στα τραπέζια μπορούν να κάθονται μόνο 6 άτομα. Μόνη εξαίρεση το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς, με τα κέντρα διασκέδασης να λειτουργούν μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς όμως μουσική, ενώ απαγορεύονται οργανωμένα πάρτι σε μισθωμένους χώρους. Τα μέτρα αφορούν και τους εργαζόμενους σε δημόσιο και επιχειρήσεις, με την τηλεοργασία να φτάνει έως το 50%. Ακόμη προβλέπεται πληρότητα στα γήπεδα μέχρι 10% και πλαφόν 1.000 θεατές. Ο ρυθμός μετάδοσης της Όμικρον είναι τόσο μεγάλος που πολλοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι το κύμα μπορεί να ανακοπεί μόνο με απαγόρευση των κοινωνικών επαφών και lockdown. Μας λένε ότι η κοινωνία δεν θα δεχτεί ποτέ lockdown. Γιατί τα δέχεται σε άλλα μέρη του κόσμου? Γιατί έχουν δει ότι δουλεύουν και πάντα τα lockdown δουλεύουν. Αυτό το κύμα της πανδημίας που προκαλεί η μετάλλαξη όμικρον έχει σχεδόν ακαριαία μετάδοση. Ακόμα και η ελάχιστη επαφή χρονικά με τα σωματίδια του κορονοϊού μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση του ιού. Οι μολύνσεις πλέον με την όμικρον έχουν γίνει οικογενειακή υπόθεση. Καθημερινά ολόκληρες οικογένειες νοσούν από τον κορονοϊό. Ακυρώνονται καθημερινά τα ραντεβού στα ιατρία γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι κολλήσαμε κορονοϊό. Το σύστημα υγείας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η καταιγίδα της νέας μετάλλαξης βρίσκει γεμάτες τις εντατικές στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Μας έχει υποχρεώσει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί ότι στη χώρα μας, παράλληλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει δέλτα. Μέσα στα νοσοκομεία οι συνάνθρωποι μας που είναι διασωληνωμένοι βρίσκονται και στις απλές κλίνες. Κατά βάση είναι δέλτα, άρα ξεκινάμε με μια μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα. Από σήμερα αλλάζουν και τα πρωτόκολλα καραντίνας. Τα θετικά κρούσματα θα πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες και υποχρεούνται σε χρήση διπλής μάσκας για τις επόμενες 5. Σε καραντίνα μπαίνουν και οι στενές επαφές κρούσματων για 5 ημέρες, είτε είναι ανεμβολίαστοι είτε εμβολιασμένοι με 2 δόσεις, ενώ εξαιρούνται από την υποχρέωση καραντίνας όσοι έχουν κάνει και την τρίτη δόση.